Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε πεντανόστιμο κόκ θαψιού. Χωρίζουμε 5 αυγά σε κρόκους και ασπράδια. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Στα ασπράδια βάζουμε λίγο αλάτι και τα χτυπάμε για να γίνουν μαρέγκα. Προσθέτουμε 2 κουταλιές ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Στους κρόκους ρίχνουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη και χτυπάμε να ασπρίσουν. Κοσκινίζουμε 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 10 γραμμάρια μπέικιν. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε 2 βανίλιες, 1 κουταλιά νερό και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε με απαλές κινήσεις τη μαρέγκα. Και το απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Διαλύουμε 120 γραμμάρια νιζεστέ σε 1 λίτρο κρύο γάλα. Στην κατσαρόλα ρίχνουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη, το γάλα και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη την κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με 50 γραμμάρια βούτυρο και 2 βανίλιες. Την σκεπάζουμε με μευράνι και την αφήνουμε τουλάχιστον για 4 ώρες στο ψυγείο να πήξει. Χτυπάμε 200 ml κρύα κρέμα γάλακτος να γίνει σαν τη γη. Ενσωματώνουμε την κρύα κρέμα. Την απλώνουμε πάνω από τη βάση. Σε 250 γραμμάρια κουβερτούρα ρίχνουμε 200 ml καυτή κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε να λιώσει. Απλώνουμε την γκανάζ πάνω από την κρέμα. Σε μπεν μαρί λιώνουμε 100 γραμμάρια λευκή σοκολάτα Κάνουμε γραμμές Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Και διακοσμούμε όπως σας δείχνουμε. Αφήνουμε για μία ώρα στο ψυγείο πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!